Η μάχη για την αποτροπή της κατασκευής διοδίων στην περιοχή πάνω από την Άσπρη Άμμο κερδίθηκε και επίσημα από τον Δήμο Καβάλας με απόφαση που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Καβάλας αναφορικά με την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων δικαιώνεται τη δημοφέλεια και κατ' επέκταση ο Δήμος Καβάλας. Βγήκε η απόφαση δικαστική, η δημοφέλεια κερδίζει την Εγνατία ΑΕ. Επάνω που κάναμε δικαστήριο για τα διόδια. Κερδίσαμε το δικαστήριο. Το κατακυρώνει υπέρ της δημοφέλεια το χώρο που πήγαν να κάνουν τα διόδια. Ειδικότερα σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, συντρέχει επίγουσα περίπτωση για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων συνισταμένη στον τερματισμό των εργασιών στην επίδικη περιοχή, προκειμένου να αποτραπεί δυσχερώς αναστρέψιμη κατάσταση, εφόσον ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταθμού διοδίων, δεδομένου ότι η επίδικη έκταση έχει χαρακτηριστεί ως δάσος και καταφύγιο άγριο ζώων. Τα διόδια τα σταματήσαμε, διότι έγιναν σε περιοχή για την οποία δεν υπήρχε μελέτη περιβαλλοντική, δεν υπήρχαν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, η οποία ταυτόχρονα ενσωματώνουν και την άδεια επέμβαση στη δική μας, είναι προστατευτικό δάσος, είναι αναδασωτέα έκταση και είναι και καταφύγιο άγριας ζωής, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια ειδική μελέτη οικολογική. Μέχρι τώρα δεν έχει υποβληθεί καινούργια μελέτη η οποία ή να τα περιλαμβάνει όλα αυτά ή να την τροποποιεί την παλιά. Επομένως, εμείς κάναμε τις νόμιμες ενέργειες όπως προβλέπει η δασική νομοθεσία. Η μηνυτήρια αναφορά έχει υποβληθεί άμεσα εκείνη την περίοδο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας και περιμένουμε να δούμε, καμία εργασία δεν γίνεται. Εμείς πάντα παρακολουθούμε όλες οι εργασίες που γίνονται μέσα στο δάσος να έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις από τη δασική υπηρεσία. Εφόσον δεν υπάρχουν αυτές, δεν θα γίνει τίποτα απολύτως. Δικαίωση της δημοφέλεια και επομένως του Δήμου Καβάλας όσον αφορά την κατασκευή του σταθμού διοδίων στο γνωστό σημείο του κόμβου της Άσπρη Άμμο, διότι δημοσιεύθηκε η παριθμών 380/18 απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Καβάλας, που δικαιώνει πλήρως τη δημοφέλεια για όλους τους ισχυρισμούς. Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε στο δικαστήριο ότι η συγκεκριμένη έκταση στην οποία πήγε να αποπειράθηκε να κάνει κάποια έργα η Εγνατία Οδός είναι μέσα στην έκταση της δημοφέλεια και απορρίφθηκαν και όλοι οι υπόλοιποι ισχυρισμοί της συγκεκριμένης εταιρείας και επομένως απαγορεύεται από εδώ και πέρα, ήδη μάλλον είχε απαγορευτεί με προσωρινή διαταγή και ήδη τώρα που δημοσιεύθηκε και η απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας, απαγορεύεται η συνέχιση των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο για την κατασκευή των διοδίων. Πιθανολογείται ότι τα έργα για την κατασκευή διοδίων κατασκευάζονται μέσα σε έκταση που είναι η ιδιοκτησία της δημοφέλειας. Γίνεται γνωστό πως η δημοφέλεια επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της, ιδίως της επαναφοράς των πραγμάτων στην πρώτερα κατάσταση καθώς και της έγκαιρης εισαγωγής αποζημίωσης.